Ήταν το 1976 όταν με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση αποφασίστηκε στην Ευρώπη η καθιέρωση της θερινής ώρας με στόχο την εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός για τις ώρες εργασίας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Όμως πλέον η συνήθεια της αλλαγής της ώρας δύο φορές το χρόνο είναι πολύ πιθανό να σταματήσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πέμπτη ψήφισμα υπέρ της κατάργησης της θερινής ώρας με το επιχείρημα ότι πλήττει εκτός της ανθρώπινης υγείας, τη γεωργία αλλά και την οδική ασφάλεια. Αν λοιπόν αποφασίσουμε ποτέ να καταργήσουμε την αλλαγή της ώρας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συντονισμένο και ενιαίο τρόπο. Η έλλειψη ύπνου που επιφέρει η αλλαγή της ώρας προκαλεί προβλήματα στην οδική ασφάλεια. Αποτελεί την αιτία για μεγάλο αριθμό ατυχημάτων για τους πιο ευάλωτους. Το ψήφισμα, το οποίο υιοθετήθηκε με 384 ψήφους υπέρ, 153 κατά και 12 αποχές, επιτρέπει στην Κομισιόν να αξιολογήσει και αν κρίνει απαραίτητο να τροποποιήσει την Οδηγία 84 του 2000 περί θερινής ώρας.